φιγούρα που βλέπετε στο βίντεο είναι ο γιος μου, ο Παναγιώτης Θεοφίλου. Κατεβαίνει από το δεκάτονο και εφαρμόζει μια προσωπίδα στο κεφάλι του 25 λεπτά πριν από το μεγάλο μπαμ. Με αυτά τα λόγια ο Μιχάλης Θεοφίλου περιγράφει το βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Κοιτάξτε στο βάθος σε απόσταση 60 μέτρων την πυρκαγιά οροφή στα εμπορευματοκιβώτια, των οποίων οι οροφές έχουν ήδη διαρρεχτεί από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά. Ήταν θέμα χρόνου να θερμανθούν τα υπόλοιπα 79 εμπορευματοκιβώτια με 850 τόνους πυρίτιδα και να εκραγούν. Ο Θεοφίλου δημοσιεύει και φωτογραφικά ντοκουμέντα στα οποία φαίνεται το δεκάτονο πυροσβεστικό, στο οποίο επέβαινε ο γιος του να προσεγγίζει τα φλεγόμενα εμπορευματοκιβώτια. Εικόνες αποκάλυψης και ανατριχιαστική διάλογη σε δεύτερο βίντεο λίγο μετά τη φωνική έκρηξη. Ρε, αύριο με πολλούς τραυματίες, οπωσδήποτε. Τσακάρις και τραυματίες, οπωσδήποτε. Κάξε με στόχημα! Έχει λίγο ρε, πάμε γύρω να κάψουμε. Πού να παίξει, να δούμε για τραυματίες, να παίξει ένας. Μάταια ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες. Ρε φίλε, να δεν κάνεις τον τανό, γίνεται. Δεν σκοράνε τα κοπελούκια του κόσμου. Ρε φίλε, λάβρε κανένα άνθρωπο ρε φίλε, λάβρε κανένα τραυματία ρε φίλε, κάτι ρε για. Ο τραγικός πατέρας πυροσβέστης και ο ίδιος βρέθηκε στη σκηνή από την πρώτη στιγμή. Και μετά ήρθε ο Τράκουλας. Έλα τον τόνο, το βέσκο θα κερδέ μου, μπράβο. Αμάν το ρόγι σας κοβήκαν και έξι, για μου κυλέν του γαδό. Εντάξει, μπράβο. Είδα ορισμένο δεκρούς κάτω από τα τέτοια σιβαλμένους. Δεν ξέρω τι σκοτωθεί να ρούλει. Σπαράζει η ψυχή μου, γράφει ο Θεοφίλου στην ανάρτησή του 8 χρόνια μετά τον Όλεθρο και επιρρύπτει ευθύνες στην τότε ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και την τότε διοίκηση της Πυροσβεστικής.